Η αναβίωση από το 2010 που λειτουργεί έχει βοηθήσει πάνω από 9.000 συνανθρώπους μας να ξεπεράσουν πολύπλοκα προβλήματα που προκλήθηκαν από κάποια πάθηση, τραυματισμό ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάστηκε αποκατάσταση ο αρτιότατος γενικός εξοπλισμός και ειδικότερα ο ρομποτικός, το άριστα από 15 ετίας εκπαιδευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την ανώτατη μοριοδότηση του ΕΟΠΗ, με βάση τα ποιοτικά κριτήρια καθιστούν το κέντρο αποκατάστασης αναβίωση στους ιταγρούς δράμας Κέντρο αναφορά αποκατάσταση κυρίω ασθενών με κάθε αιτιολογία, εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσει και κακώσει νοτιέου μυελού, καθώ και των νευρολογικών, ορθοπαιδικών και ρευματικών παθήσεων, ακροτηριασμού άκρων και χρόνιο πόνο κατά την τελευταία εβδομάδα. Προσήχθησαν τέσσερα περιστατικά, τα τρία από το εξωτερικό, ένα από τη Στουτκάρδη της Γερμανίας, παραλαβή από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δύο από τη Σόφια της Βουλγαρίας και χθε το ασθενοφόρο της αναβίωσης παρέλαβε περιστατικό που έφτασε από τη Μιτιλίνη στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Το γεγονό αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον τομέα τη οικονομία και τη αναγνώριση των υπηρεσιών αποκατάσταση στην περιφέρειά μα. Η διαφορετικότητα τη αναβίωση είναι στην ολοκληρωτική αξιολόγηση του ανθρώπου και όχι μόνο το κινητικό πρόβλημα. Η θεραπευτική προσέγγιση ξεπερνά την στενή έννοια τη νοσηλεία, δίνοντα προσοχή σε όλα εκείνα που έκανε ο φιλοξενούμενος προς τον τραυματισμό ή την εμφάνιση της πάθησης τόσο στο παραγωγικό τομέα της εργασίας, της κοινωνικής ζωής στην οικογένεια, αλλά και τον εξίσου σημαντικό τομέα των ψυχαγωγικών συνεπειών του. Για τον σκοπό αυτό η αναβίωση διαθέτει τον πλέον εξελιγμένο ρομποτικό εξοπλισμό αποκατάστασης τόσο για την ανάλυση κίνησης, βάδισης και ισορροπίας, όσο και για την αποκατάσταση του άνω άκρου. Η ρομποτική μηχανοθεραπεία διευκολύνει τη διάγνωση, την πρώιμη κινητοποίηση και καταγράφει λεπτομερώς την πορεία της αποκατάστασης. Επίσης εκπαιδεύει συνδυασμένα κινητικό, οπτικό, ακουστικό και γνωστικό συντονισμό. Συνδυάζει την ιατρική παρακολούθηση και τη θεραπεία έχοντας μια διεπιστημονική ομάδα η οποία καθοδηγείται από τον επιστημονικό διευθυντή του κέντρου ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και συμπληρώνεται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με σταθερό πρόγραμμα παρακολούθησης. Δύο φυσιάτρους, τρεις παθολόγους, δύο διαβιτολόγους, δύο καρδιολόγους, ορθοπαιδικό και νευρολόγο. Την ιατρική ομάδα πλαισιώνουν τα θεραπευτικά τμήματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, υδροθεραπείας, γυμναστική αποκατάσταση, κλινική διατροφολογία, νοσηλευτική αποκατάσταση, καθώ και τμήματα υποστήριξη και συμβουλευτική από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.